Εγώ εύχομαι να καταφέρει να πάρει τα πάντα. Συμφωνούμε. Πρέπει να δοθούν, εξηγήσεις μετά. Πάμε τώρα. Γιατί είπε ποτέ ο ΣΥΡΙΖΑ μπράβο που ο Αντώνης Σαμαράς και η κυβέρνησή του μείωσε το επιτόκιο της χώρας από το 4 στο 2 και το επιτόκιο τα ευρωπαϊκά κράτη από το 3 στο 0,8. Σκληρή λιτότητα είχε. Είχε σκληρή λιτότητα, πούμε και μπράβο τώρα. Βγήκε με γραμμή άλλη Ζάπιο, ένα Ζάπιο 2 και τα γύρισε επειδή, μετά. Επειδή μπράβο, τώρα είστε κυβέρνηση. Είναι αφεντιότητα, είναι δυνατόν. Και ακούστε λοιπόν να πάμε λέει μας λίγο πρακτική. Θα καταργήσουν τον ένφια. Ένα δισεκατομμύριο κάτω πρέπει να βρουν από αλλού. Θα καταργήσουν τη ρήτρα μηδενικού ελλείμματος στα επικουρικά ταμεία. Αυτό είναι 600 εκατομμύρια. Mm-hmm. Θα δώσουν 13η συντέξη, αυτά είναι άλλα 600 εκατομμύρια. Είμαστε ήδη στα 2.200. Θα πάνε το φορολόγιο στα 12.000, είναι άλλα 2 δισεκατομμύρια. 4.200. Θα κάνουν ισοσκελισμένο προπολογισμό και θα έχουν και 1,5% πλεώνασμα. Τόσο... Αλλά πρέπει να μας πούνε είναι τώρα. Τόσο αξιόπιστα τα όσα λένε, όσο τα φέρουμε τα λεφτά του τράπεζα. Είναι ακριβώς τα λεφτά. Είναι ακριβώς τα λεφτά. Επαναλαμβάνω. Είναι τόσο αξιόπιστα αυτά που λέτε. Όταν πολλά τις όσο όταν λέγατε ότι θα πάει τα λεφτά στην τράπεζα. Τα πήρα τα λεφτά στην τράπεζα. Αυτό είναι προσωπικό μου θέμα. Λέω λοιπόν. Ξαναλέω. Τόσο αξιόπιστα. Φύγανε από τις τράπεζες. Τα πήρα την κυρία Γεωργιά. Τα πήρα τα λεφτά σας. Δικό μου θέμα. Την ιδιωτική μου περιουσία. Το διαφημίζατε. Την διαχείριση της ιδιωτικής μου περιουσίας θα την κρατήσω τον εαυτό μου. Σας λέω όμως. Επειδή είπατε για τον εαυτό μου. Δεν την είχατε κρατήσει για τον εαυτό σας. Φύγανε λεφτά στην τράπεζα. 11 δισεκατομμύρια φύγανε. Χαμός έγινε. Άρα και σε αυτό μέσα πέσαμε. Αλλά ας τα αφήσουμε αυτό. Είναι και ο Γεωργιάδης μέσα εκεί σαν του φύλλα. Όσο στρέφεται προς το ρεαλισμό ο ΣΥΡΙΖΑ, θα επιστρέφουν τα λεφτά στις τράπεζες. Τα λεφτά θέλουν ασφάλεια. Σταθερότητα. Ναι, συμφωνώ απολύτως. Σταθερότητα με πολιτική κατανοητότητα. Με ανάπτυξη. Ο ΣΥΡΙΖΑ. Το μήνυμα είναι αυτό. Όχι λιτότητα, το πρόγραμμα του Αντώνη Σαμαρά, για να το πούμε απλά, καμία σχέση. Τα λεφτά θα επιστρέφουν. Εμένα με ενδιαφέρει να πηγαίνει η χώρα καλά. Επειδή είπατε το πρόγραμμα του Αντώνη Σαμαρά. Εγώ το ξεκαθαρίζω. Στη στροφή προς το ρεαλισμό. Βιάζεστε. Που σήμερα οι αγορές κάθε μέρα αλλάζετε γραμμή. Κάθε μέρα αλλάζετε γραμμή. Στη στροφή προς το ρεαλισμό. Είμαστε που σήμερα ρεαλιστές. Οι αγορές την προεξοφλούν. Είμαστε ρεαλιστές. Με πολύ μεγάλη άνοδο. Αλλά ο ρεαλισμός, εγώ θα σας υποστηρίξω. Ο ρεαλισμός είναι να πληρώνεις ένα βιώσιμο χρέος. Όχι ένα μη βιώσιμο χρέος. Αυτό είναι ο ρεαλισμός. Κύριε Γεωργιάδη, να μη βιώσιμο χρέος. Ως προς το αίτημα να μειωθεί το πρωτογενές πλέον στόχος του δηλαδή. Από 4,5 στο 1,5. Θέλω να υπενθυμίσω έτσι για να την ιστορία το θυμόμαστε ότι αυτό το διαπραγματεύεται και το ζητάει και η προηγούμενη ελληνική κυβέρνηση. Εσείς το υπογράψατε. Μέσα στο πρόθεσμο είναι αυτό. Ξαναλέω. Εσείς το υπογράψατε. Η προηγούμενη ελληνική κυβέρνηση από το Παρίσι και μετά ένα από τα θέματα που έχει θέσει το τραπέζι είναι η μείωση αυτού του στόχου. Πουθενά δεν ετέθη αυτό. Και μάλιστα. Έχει την υπογραφή του κυρίου Σαμαρά. Και μάλιστα το δούνου του ήταν υπέρ. Της μειώσεις αυτού του στόχου. Αυτό δείχνει δυνατότητα. Η Ευρώπη ήταν κατά της μειώσεις αυτού του στόχου. Ναι. Γιατί η μείωση αυτού του στόχου, για να το καταλάβετε τεχνικά. Ακούστε, μην με διακόψετε, να το πω, να το καταλάβετε τεχνικά. Τι σημαίνει. Αν πάει ο στόχος του πρωτογενούς πλεονάσματος 3 μονάδες κάτω, επειδή το 70% του πρωτογενούς πλεονάσματος πηγαίνει στην εξυπηρέτηση του χρέους, θα πρέπει να πάμε στα κοινοβούλια και να αλλάξουμε τη συμφωνία για το χρέος. Είναι δηλαδή η ίδια συζήτηση για το χρέος. Ακριβώς. Η ίδια συζήτηση για το στόχο του πρωτογενούς. Στα λόγια μου ερχόσαστε λοιπόν. Εμείς λοιπόν. Δεν το κάνετε σε αυτό. Εμείς λοιπόν, αυτό θα ολοκληρώσω. Ναι. Που είχαμε ξεκινήσει από το Δεκέμβριο του 2012 γραπτός τη συζήτηση για την απομείωση του χρέους με την επιμήκυνση και την αναδρομική μείωση περαιτέρω των επιτοκίων. Σε αυτή την κουβέντα. Σας βλέπω έτοιμο μείωνε... να μπείτε σε εθνική διαπραγματευτική ομάδα εσείς. Εμείς σας καλούσαμε στην εθνική. Εμείς σας καλούσαμε στην εθνική ομάδα διαπραγμάτευσης. Και εσείς δεν ερχόσαστε. Υπέρ του βιώσιμου χρέους που λέγατε. Ότι είναι βιώσιμο το χρέος. Μην εκνευρίζεστε. Τώρα είστε και βουλευτής μέσα και κυβέρνηση. Ακούστε λίγο. Θα σας θυμίσω κι εγώ. Όταν λέγαμε ελάτε στην εθνική ομάδα διαπραγμάτευσης, απαντούσατε δεν ερχόμαστε γιατί εσείς θέλετε επιμήκυνση και εμείς θέλουμε κούρεμα. Τώρα που σε 8 μέρες πήγατε κι εσείς στην επιμήκυνση. Μήπως κάνατε λάθος που δεν ερχόσατε τόσα χρόνια μαζί μας. Απλά τα πράγματα στη ζωή. Πάμε στην Δημοκρατία. Κύριε Εγώ επαναλαμβάνω. Εσείς επί 4 χρόνια επενδύατε στην καταστροφή της χώρας. Καθόλου. Και κάνατε ό,τι μπορούσατε ώστε όλες οι κυβερνήσεις να αποτύχουν. Η καταστροφή επιτρέπει με το μνημόνιο. Επειδή είμαστε δεξιοί. Θα κάνετε επειδή σε εμάς η πατρίδα είναι πάνω απ' όλα. Τα δεν όλα θα λίμπα. Ακολουθήσουμε το δικό σας ολισθηρό δρόμο. Έχει και ο κύριος Φίλης ενδιαφέρον για την Δημοκρατία. Εμείς, εάν πετύχετε κάτι και θα σας χειροκροτήσουμε. Θα το χειροκροτήσετε και θα το ψηφίσετε. Εάν μπορούμε να σας υποστηρίξουμε, θα το κάνουμε. Έχει μέσα και ο εμείς θέλουμε τον καλοπροέδρο των πολιτικών. Εμείς θέλουμε η χώρα να πετύχει. Έχει μέχρι και ο κύριος Φίλης ενδιαφέρον για τη Νέα Δημοκρατία. Όμως είναι ενδιαφέρον ότι ο ΣΥΡΙΖΑ από την εποχή των Γερμανοτσολιάδων και των Προδοτών
το έχει περάσει στην εποχή της εθνικής συμφιλιώσεως στη Νέα Δημοκρατία χρειάζονται αλλαγές, κύριε Γεωργιάδη. Όσο περνάνε οι μέρες, αυτή η στροφή προς το ρεαλισμό είναι η ευγενική έκφραση της κολοτούμπας. Η κολοτούμπα δεν μάζει, είναι σκληρή έκφραση, φεύγει. Γίνεται στροφή προς το ρεαλισμό. Το θέμα είναι θα δει αλλαγή στην καθημερινότητα του κόσμου. Αυτό είναι το βασικό. Εμείς θέλουμε να δει. Εμείς θέλουμε να δει. Τώρα, Νέα Δημοκρατία. Αν δει στροφή, υπάρχει άλλος δρόμος. Εμείς για να δει ο κόσμος διαφορά, το αποφύγαμε να δει ο Γιούγκερ. Πήραμε το πακέτο Γιούγκερ των 300 δισεκατομμυρίων. Πήραμε το πακέτο Ντράγκη. Αυτά εμείς τα κάναμε. Κύριε Γεωργιάδη, μέχρι και ο κύριος Φίλης ενδιαφέρεται για την Ελλάδα. Πάμε, μεγάλο κόμμα. Πάμε. Λοιπόν. Έκτακτο συνέδριο. Αλλαγές προσώπων. Θέμα ηγεσίας. Τι απόλυτα.